Χαίρετε, χαίρετε. Μη σας ξεγελάει η θάλασσα. Με το κυβερνητικό Falcon θα πετάξουμε σήμερα. Θα συναντήσουμε την Ντόρα Μπακογιάννη. Να δούμε πώς είναι η σχέση της με τον Κώστα Καραμαλή. Γιατί πολλά λέγονται. Οι πρωταγωνιστές θα συναντήσουν επίσης σήμερα τον ωραίο των νεαρών γυναικών. Αποστόλης Τότσικας. Ζεν Πρεμιέ στη τηλεόραση. Ηλίθιος στο θέατρο. Πριν όμως, μια κυριακάτικη βόλτα κοντά στη θάλασσα, στο τσίρκο. Κοντά στη θάλασσα, στο Φάληρο, δίπλα στους τζιγκάνους, οι χρωματιστές τέντες προσπαθούν να ξεχωρίσουν μέσα στις λάσπες. Εκεί, δύο μήνες τώρα, ζει ο Έλιο, ένας Ιταλός που ισορροπεί πάνω σε τεντωμένο σκηνή. Ero un bambino, avevo 11 anni quando ho cominciato a lavorare in circo. Στο τσίρκο ξεκίνησα να δουλεύω 11 χρονών. Μια κοπέλα που έκανε ακροβατικά είχε ένα ατύχημα και έπρεπε κάποιος να την αντικαταστήσει. Δεν υπήρχε άλλος, ρώτησαν τον πατέρα μου και μου είπε ναι. Έτσι ξεκίνησα. Ο Έλιο έχει σπίτι στη Ρώμη. Το νοικοκυριό του όμως του κουβαλάει μέσα σε ένα τροχόσπιτο 7 τετραγωνικών. Πέρσι ήμουν στην Τουρκία, πριν στο Βέλγιο και παλιά στην Αμερική. Με αυτό το τροχόσπιτο έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Οι γονείς του Έλιο μεγάλωσαν και αυτοί μέσα στο τσίρκο. Η μητέρα του ήταν χορεύτρια, ο πατέρας το ακροβάτης, αλλά τώρα που μεγάλωσε κάνει τον παλιάτσο. Ένας παλιάτσος είμαι εγώ, καλή σας μέρα. Ξέρω να κλαίω, να γελάω, να πονώ. Γελάει τα βράδια, αλλά στεναχωριέται και κατηγορεί την τηλεόραση που ο κόσμος δεν έρχεται. Όπως παλιά στο τσίρκο. Αυτό μπορώ να σας το πω. Θα μου τη λέω δυνατά να ακούσουν όλα τα παιδιά, να ακούσει η πολιτεία. Για το τραγούδι μου από παλιά τι άλλη εκατό, να ακούσει η κοινωνία. Θα μου τη λέω δυνατά να ακούσουν όλα τα παιδιά, να ακούσει η πολιτεία. Για το τραγούδι μου από το παλιά τι άλλη εκατό, να ακούσει η κοινωνία. No, assolutamente no. Για μένα δεν φταίει η τηλεόραση. Το τσίρκο δεν έχει πεθάνει. Και τα ζώα, τα μικρά κλουβιά, το ξύλο από τους θηριοδαμαστές. Δεν κακομεταχειρίζονται τα ζώα όλα τα τσίρκο. Κάποιοι τα αγαπάνε. Τα περιποιούνται σαν παιδιά τους. Κάποιοι άλλοι βέβαια ενδιαφέρονται μόνο για το χρήμα. Σε αυτή τη μικρή κοινωνία όλοι είναι ίσοι. Την ημέρα οι παλιάτσοι, οι ζογκλέρ, οι χορευτές, οι θηροδαμαστές καθαρίζουν, πλένουν, επισκευάζουν. Σταρ θα γίνουν πάλι το βράδυ. Thank you.
Στέλιο, εδώ και 8 χρόνια, ζει με τη Σαμάνθα. Τη γνώρισε βέβαια σε ένα ακροβατικό. Facciamo praticamente ginnastica, le prove alla mattina. Είναι ένα επικίνδυνο επάγγελμα, αλλά μου αρέσει. Αν δούλευα σε εργοστάσιο, θα έφευγα το πρωί και θα γύρναγα το βράδυ. Τώρα, όλη την ημέρα είμαι ελεύθερος. Γυμνάζομαι, κάνω πρόβες και έχω στρες μόνο 10 λεπτά κάθε βράδυ. Lo stress mentale perché devi lavorare, devi essere concentrato quei 10 minuti. Ο Έλιος σήμερα θα έχει επιστρέψει στην Ιταλία. Μου έχει λείψει πίτσα, είπε κάποια στιγμή. Στη Ρώμη τον περιμένουν οι λίγοι φίλοι του. Και ένα μεγάλο σχέδιο. Να στήσει επιτέλους το δικό του τσίρκο. Άλλωστε, είναι 35 χρονών και πρέπει σιγά σιγά να ετοιμάζεται να σταματήσει τα ακροβατικά. And his cries they do disturb.